η Ασπάγια μας ανέφερε ότι το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως εζήτησε από αυτούς την αποστολή πυρομαχικών, διότι εστερούντο τιούτων. Εγεννήθη τότε το πρόβλημα πώς θα μπορούσαμε να στείλουμε τα πυρομαχικά εις το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως τα οποία εζήτη, διότι αυτό είναι το επικίνδυνο. Όταν η Άβρα έφτασε εις τον σταθμό πρώτων βοηθειών, έπαθε βλάβη, χάλασε. Τότε τους υπέδειξα και το περιπολικό μπήκε μέσα εις τον σταθμό πρώτων βοηθειών προς ασφάλεια. Τότε ακριβώς είναι εκείνο το οποίο αναφέρθηκε στην Δινία, είπα εις τους αστιφύλακες που ήταν μέσα στο λεωφορείο να βγάλουν τα αυτόματά τους έξω από τα παράθυρα εν είδη απειλής για να μην πλησιάσουν το αυτοκίνητο ή οι διαδηλωτές. Αυτό και έγινε το και η ενέργεια υπήρξε επιτυχής, διότι ούτε μία επίθεση εξεδηλώθη κατά των αστυνομικών και των οχημάτων που πήγαιναν τα πυρομαχικά προς το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Έφτασαν εκεί τα πυρομαχικά και παρεδόθησαν, ήσαν 2.000 φυσίγγια Τόμσον και ματρικάνων όπλων. Και ο κ. Δασκαλόπουλος μου ανακοίνωσε τότε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τότε απεφάσισε την επέμβαση του στρατού. Πράγματι, στις 1:20 περίπου η ώρα έφτασαν 4 τάγκς. Ήρθα σε επαφή με τον επικεφαλής. Ετοποθέτησα πίσω από τα τάγκς εις κάλυψη, να καλυφθούν δηλαδή τους αστιφύλακες. Και οδηγήσαμε τα τάγκς δια της οδού Πατησίων προς το Πολυτεχνείο.